Οι μικροπολιτικές θορύβου είναι ένα πολυεπίπεδο και πειραματικό έργο που πάνω απ' όλα επιθυμεί να προβάλλει ένα πολιτικό και κοινωνικό σχόλιο. Θέλει να επικοινωνήσει τον τεράστιο ρόλο που παίζουν οι έννοιες της συχνότητας, της δόνησης και της ενέργειας μέσω του ήχου στις ζωές μας σε σωματικό και ψυχολογικό επίπεδο. Η ηχητική ενέργεια και πιο συγκεκριμένα ο θόρυβος είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Ο θόρυβος γέννησε την αναταραχή και το αντίθετό της στη μουσική. Η μουσική γέννησε τη δύναμη και το αντίθετό της στην ανατροπή. Το έργο σωματοποιεί τις μικροπολιτικές ηχητικά σηματοδοτημένων απειλών, όπως και τους τρόπους με τους οποίους ο ηχητικός θόρυβος χρησιμοποιείται ως μορφή βίας, που ταυτόχρονα διαμορφώνει το ηχοτοπίο του μέλλοντος. Ένας ηχητικός πόλεμος μας υπενθυμίζει ότι η αντίδραση στον φόβο δεν είναι απαραίτητα συνειδητό αποτέλεσμα. Το σώμα που αντιμετωπίζει μια τέτοια απειλή βιώνει τρεις άξονες αντίδρασης στον φόβο: σύγκρουση, απόδραση, ακινητοποίηση. Ταυτόχρονα, το ερευνητικό επίπεδο του έργου παρουσιάζεται και διαμορφώνεται καθημερινά σε πραγματικό χρόνο με την performance μέσω της επιτύχειας καταγραφής των σωματικών και ψυχολογικών επιδράσεων του σώματος. Σε τεχνολογικό επίπεδο, το έργο χρησιμοποιεί έναν human detection σύστημα διάδρασης, μέσω του οποίου οι επισκέπτες ενεργοποιούν το ηχητικό περιβάλλον. Αρχικός σκοπός του έργου είναι να υπενθυμίσει πως η ηχητική ενέργεια είναι ένα υποκειμενικό φαινόμενο επαφής με το ανθρώπινο σώμα και μάλιστα πολύ ισχυρή. Πως πρόκειται για ένα είδος ενέργειας τις οποίες συνήθως παρακάμπτουμε ή υποτιμούμε τις θετικές και αρνητικές επιδράσεις στη διαμόρφωση κοινωνιών παγκοσμίως. Ο επισκέπτης στο έργο εισέρχεται σε ένα πεδίο ακουστικής αναρχιτεκτονικής, όπου οι φυσικές, οι συναισθηματικές και οι λιμπητικές δυναμικές του σώματός του μετατοπίζονται ασυνείδητα. Εισέρχεται σε ένα ταξίδι που πολλές φορές μπορεί να είναι αποκαλυπτικό. Οι καταγραφές εμπειριών είναι πληροφορία τεράστιας αξίας. Επιβεβαιώνεται ότι ο ήχος είναι υποκειμενικά αντιλαμβανόμενο φαινόμενο και οι επιδράσεις αυτού μπορούν να καλύπτουν ένα πολύ μεγάλο εύρος συναισθημάτων, σωματικών και ψυχολογικών αντιδράσεων. Θα έλεγε κανείς πως ο χώρος έχει μετατραπεί σε ένα περιβάλλον εξωσωματικών εμπειριών. Τέλος, όταν μου ζητείτε να εκφράσω τα συναισθήματά μου για την διαδικασία αυτή, απλά μένω άφωνος. Ο χρόνος έχει σταματήσει. Όλα έχουν γίνει ένα. Εγώ σκόνη και ο χώρος του Μουσείου Άβυσσος.